μια συνεργασία που στο βαθμό που πλέον είναι και η πέμπτη κατά σειρά σύνοδος αποτελεί πλέον ένα θεσμό. Έναν θεσμό θα έλεγα που προωθεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη συνεργασία, την ευημερία σε μια, όπως όλοι γνωρίζουμε, πολύπαθη περιοχή, σε μια περιοχή αστάθεια στο τελευταίο διάστημα όπως αυτή της νότιας ανατολικής Μεσογείου. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο δύσκολη, δεν υπάρχει αμφιβολία, τόσο για τη Μέση Ανατολή όσο και για την Ευρώπη. Και βεβαίως η περιοχή μας, η περιοχή στην οποία συντελείται αυτή η κοινή προσπάθεια των τριών χωρών, βρίσκεται στο σταυροδρόμι αυτής της μεγάλης έντασης που τη βλέπουμε τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν θα έλεγα ότι έχουμε ένα κοινό στόχο να αξιοποιήσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, διότι πέρα από εντάσεις αναπτύσσονται και ευκαιρίες και ταυτόχρονα να παίξουμε ένα επικοδομητικό ρόλο ώστε να αμβληθούν οι εντάσεις, να βρεθούν επικοδομητικές λύσεις μέσα από την προώθηση της συνεργασίας και της ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι έχουμε πολύ σημαντικές προοπτικές μπροστά μας ως πυλώνας σταθερότητας, επαναλαμβάνω, στην περιοχή. Σημαντικές προοπτικές ειδικότερα στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών, του τουρισμού, αλλά και της ασφάλειας και της άμυνας. Είχαμε την ευκαιρία να επιβλέψουμε την πρόοδο των προσπαθειών μας από την προηγούμενη συνάντησή μας έως σήμερα. Σήμερα λοιπόν με χαρά θα εγκαινιάσουμε σε λίγο τον εμβληματικό ελαιόνα που δημιουργείται στην Αίγυπτο με μεταφορά ελαιοδέντρων και από την Ελλάδα, 1.500. Η ελιά είναι ένα σύμβολο φιλίας και συνεργασίας, αποτελεί και σύμβολο φιλίας και συνεργασίας στην από κοινού προσπάθεια που καταβάλουμε. Επίσης, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με έδρα την Αίγυπτο αλλά με παραρτήματα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα σημαίνει ότι δίνουμε έμφαση στους νέους ανθρώπους και άρα έμφαση στο μέλλον. Παράλληλα υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της κρουαζιέρας που πιστεύω ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη στον τουρισμό, στην ανάδειξη των λιμένων μας και βεβαίως στην ανάδειξη των πολιτισμικών μας αγαθών, των μνημείων. Μην ξεχνάμε ότι εκπροσωπούμε δύο σημαντικότατους, ίσως από τους σημαντικότερους στον πλανήτη, αρχαίους πολιτισμούς. Είμαστε συνεχιστές δύο πολύ σημαντικών πολιτισμών και αυτή είναι μια βαριά παρικαταθήκη για όλους εμάς και πρέπει να την αξιοποιήσουμε με το θετικότερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα, αποφασίσαμε σήμερα να εντείνουμε τη συνεργασία μας στην ενέργεια. Θεωρώ στρατηγική σημασία στη συνεργασία των τριών χωρών στον τομέα της ενέργειας. Τόσο σε ό,τι αφορά τη μεταφορά υδρογων ανθράκων, αλλά και σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση, την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις χώρες μας. Με μία έννοια θα έλεγα ότι η συνεργασία μας αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Αφρική. Και το στρατηγική σημασία έργο, το Euro-Africa Interconnector, είναι αυτό που μπορεί να συνδέσει την αγορά της Βόρειας Αφρικής με αυτήν της Ευρώπης, μέσω της Κρήτης και της Κύπρου. Και υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι δίνουμε πολύ σημαντικές προοπτικές, καθώς και η Αίγυπτος θα καταστεί με αυτόν τον τρόπο ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ηλιακή ενέργεια, πολύ φιλική φυσικά και στο περιβάλλον, κάτι το οποίο όλοι το έχουμε ανάγκη. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα φέρει πιο κοντά
τις χώρες μας, τις οικονομίες μας, θα φέρει πιο κοντά τις δύο Ηπείρους. Ιδιαίτερη σημασία, να μην το παραβλέψω, έχει και η συνεργασία που το εγχείρημα, μάλλον θα έλεγα, της επίσκεψης οικογενειών Αιγυπτιωτών Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια. Μία από τις πλέον ιστορικές εστίες του ελληνισμού στην Μεσόγειο, και θα ήθελα να το επισημάνω αυτό, ότι αυτή η ενέργεια εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων για στενή συνεργασία που πήραμε το προηγούμενο διάστημα. Επιτρέψτε μου τώρα, πριν κλείσω, κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις για τις κοινές μας προσεγγίσεις, αυτό που ονόμασα πιο πριν προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε περιφερειακό επίπεδο. Διότι αυτή η τριμερής συνεργασία που έγινε θεσμός πετυχαίνει, και γι' αυτό έγινε θεσμός, εξαιτίας του γεγονότος ότι βασίζεται σε μια σειρά από άξονες οι οποίοι σηματοδοτούν την κοινή μας αντίληψη, την κοινή μας οπτική πάνω σε σημαντικά θέματα που αφορούν την κρίσιμη αυτή περιοχή στην οποία ζουν οι λαοί μας. Ο πρώτος άξονας αφορά την κοινή μας αντίληψη πάνω στο διεθνές δίκαιο. Στην ανάγκη δηλαδή να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο. Ο αμοιβαίος σεβασμός στην προώθηση των συμφερόντων μας, αλλά και στην επίλυση των διαφορών μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για μας, όσο όμως και για την ευρύτερη περιοχή, διότι θα έλεγα ότι αποτελεί ένα πρότυπο συνεργασίας, το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε και στις χώρες, τις γειτονικές, τις χώρες της περιοχής, διότι από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι εμείς δεν αποτελούμε μια συνένωση δυνάμεων έναντι τρίτων, αντιθέτως, ένα πρότυπο συνεργασίας που θα θέλαμε να το ακολουθήσουν και άλλες χώρες στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε σταθερά τη βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του καθεστώτος της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια επανενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρο χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα προς όφελος όλου του κυπριακού λαού. Και παράλληλα, επίσης σταθερά υποστηρίζουμε την δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού. Να καλωσορίσω τον ιδιαίτερα θετικό ρόλο της Αιγύπτου στην εξασφάλιση της ενδοπαλαιστινιακής συμφιλίωσης, που πιστεύω ότι μέσα σε πολλά αρνητικά το τελευταίο διάστημα μηνύματα μπορεί να εκπέμψει ένα θετικό μήνυμα στην κατεύθυνση της αναζήτησης μιας βιώσιμης λύσης, που σημαίνει ταυτόχρονα επανέναρξη αξιόπιστων συνομιλιών και βεβαίως στην κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης ενός ανεξάρτητου, ενίου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους που θα συμβιώνει ειρηνικά και με ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ. Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω, πέρα από την κοινή μας αντίληψη για το διεθνές δίκαιο, έχουμε και μια κοινή αντίληψη για την ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αιγυπτιακός λαός έχει υποφέρει πολλά από την τρομοκρατία. Η διεθνής κοινότητα, αλλά και η Ευρώπη πλέον, αντιμετωπίζει έντονα την απειλή. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για συλλογική και συντονισμένη δράση μέσω ενισχυμένης, αξιόπιστης και έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και μέσω της διακοπής των πηγών χρηματοδότησης και εξοπλισμού των διάφορων τρομοκρατικών ομάδων. Το τρίτο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς, Ελλάδα και Κύπρος, σε αυτό το πνεύμα που παρουσίασα πιο πριν, εργαζόμαστε σταθερά ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο στις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, να συμβάλλει στην ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής, στη Συρία, το Ιράκ, στη Λιβύη, στην Παλαιστίνη, στον Λίβανο, στην Ιεμένη. Τέλος, και οι τρεις χώρες αναπτύσσουμε δράσεις
εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αίγυπτος στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, διότι αποτελούμε και ένα διάβλο επικοινωνίας, αν θέλετε, ανάμεσα σε αυτούς τις σημαντικούς οργανισμούς, αλλά και αλληλοϋποστήριξης. Το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών μας, Ελλάδας Αιγύπτου, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, μας δίνει τη δυνατότητα στενής συνεργασίας σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συνεργασία που πρέπει να εστιάσει στην αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της Αιγύπτου στην αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων, όπως το μεταναστευτικό, στην εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στη στήριξη προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση για την προώθηση και ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων, τόσο στο κοινωνικό πεδίο, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, όσο και στο οικονομικό πεδίο, μεταρρυθμίσεις που πολλές φορές είναι δύσκολες, αλλά αναγκαίες για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του οικονομικού πλαισίου. Η Ελλάδα βεβαίως καταβάλει πάντοτε κάθε προσπάθεια ώστε να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και μεσολαβητής στην περιοχή. Ενδεικτικό είναι των εξαιρετικών σχέσεων που έχουμε ότι η Ελλάδα εκπροσωπεί την Αίγυπτο στο Κατάρ μετά την κρίση στον Αραβικό κόλπο. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι αυτός ο θεσμός συνεργασίας προχωράει καλά. Αυτή η συνεργασία εμβαθύνεται. Μπορεί στο μέλλον να δούμε, να διευρύνεται κιόλας και να προσελκύει και άλλα μέλη. Άλλωστε η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν σταθερά δημιουργήσει τριγωνικές συνεργασίες με σημαντικούς εταίρους και χώρες στην περιοχή, πέραν της Αιγύπτου, και με την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη. Θα χαρώ λοιπόν πολύ στην επόμενη, στην έκτη σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου να είμαι ο οικοδεσπότης στο νησί της Κρήτης το 2018. Και στην Κρήτη λοιπόν έχω τη χαρά να έχουμε όλοι μαζί τη χαρά να δούμε πολύ περισσότερα, ακόμα περισσότερα βήματα, ουσιαστικά βήματα σε όλους τους τομείς για την εμβάθυνση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την φιλοξενία που μας παρέχει εδώ στην όμορφη Λευκωσία.